Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχουν μείνει μόλις 19 ημέρες για να ξέρουμε αν η χώρα θα οδηγηθεί τελικά σε εκλογές. Τα επιτελεία έχουν αρχίσει να παίρνουν τα βιβλία της αριθμητικής του Δημοτικού μπροστά τους για να προσθέτουν, να αφαιρούν και να κάνουν διάφορες εξισώσεις. Μέχρι στιγμής 168-169 υπολογίζουν ότι έχουν ή του κυβερνητικού μπλοκ, με φανατικότερους για τον αριθμό του ΠΑΣΟΚ. Βλέπε τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος βέβαια μέχρι μία ώρα πριν εξαγγείλει το όνομα του Δήμα, έλεγε «βλέπω γυναίκα, βλέπω γυναίκα», για να αντιληφθείτε πόσο μέσα πέφτει ο καθένας. Από την άλλη πλευρά, στην Κουμουρδούρου δεν βλέπουν να συμπληρώνεται με τίποτα το 180. Ο κύριος Σιμίτης από το εξωτερικό είπε ουτοπία να πιστεύει κανείς ότι θα συμπληρωθούν οι 180. Ο ευρωπαϊκός και διεθνής τύπος, πέρα από την Ευρώπη δηλαδή, αναμασά τα ίδια πράγματα που συζητάμε και όλα αυτά τα οποία από εδώ και πέρα θα είναι ο πονοκέφαλός σας κάθε φορά που θα ανοίγετε μια τηλεόραση, ένα ραδιόφωνο. Αυτό θα ακούτε, πώς εκείνα, αυτό βγαίνει, αν εκείνο βγαίνει κτλ. Εκεί όμως που εστιάζει ένας κόσμος, πολιτικός κόσμος, έξω από τα όρια της Νέας Δημοκρατίας, είναι γιατί έκανε μια τόσο αυστηρή κομματική επιλογή ο κύριος Σαμαράς, ενώ είχε την ευχαίρεια να δελεάσει κάποιους αδέσποτους, τόσο της αριστεράς όσο ξέρω εγώ και λιγότερο της αριστεράς, με μια άλλη επιλογή. Αυτό είναι και το άλλο. Βέβαια βγαίνει ότι δεν ήταν μια απόφαση του κύριου Σαμαρά, ανοίγοντας τις εφημερίδες και διαβάζοντας με προσοχή ιδιαίτερα το Έθνος σήμερα, είχε ένα ότι μία φορά με τον Καραμαλή, δύο φορές, τρεις φορές και εν συνεχεία πήρε απόφαση. Φάνηκε ότι εκκινείται μέσα σε πολύ αυστηρά κλισέ. Είχε παροπίδες για να κάνει κάποιο άνοιγμα προς τα έξω, το οποίο δεν είναι σίγουρο ότι θα του έφερνε κάτι καλύτερο από αυτό το μετέωρο βήμα το οποίο απεφάσισε με τον κύριο Δήμα. Αυτό το οποίο επίσης βγαίνει είναι ότι αυτό το πρώτο 24ωρο ο κύριος Δήμας άκουσε μόνο καλές κουβέντες, εκτός από κάποια ακραία στοιχεία, τα οποία πάντα βλέπουν δαίμονες, φιάλτες κτλ. Δεν είχε μια κακή κριτική και από αυτήν την λεγόμενη σκληρή αντιπολίτευση. Έχουμε λοιπόν τρεις αναμετρήσεις, 17, 23, 29. Πιστεύουν ότι θα υπάρχει μια κλιμάκωση, θα πάνε στο 169, άντε να πάμε μετά στο 170 τόσους, για να πάμε μετά στους 180 τόσους μάλιστα. Υπάρχουν και κάποιοι που πιστεύουν θα περάσουν το 180. Σε προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αυτό το βλέπω εξαιρετικά δύσκολο να γίνεται και εμείς το Λαϊκό Ορθόδοξο Γερμανό έχουμε αποφασίσει να βάλουμε το κόμμα σε πλήρη ετοιμότητα εκλογών. Δηλαδή να ετοιμάζονται οι υποψηφιότητες κατά περιοχή, γιατί βρίσκω, όπως και όλοι οι συνεργάτες, πολύ μεγάλο τον αριθμό των 180 να τον πλησιάσει η πλειοψηφία των 155. Βέβαια, από ό,τι ακούσετε και μετά από τον Χάρη το Καλούδι, οι αναλυτές λένε ότι υπάρχουν πολλά λεφτά κάτω από το τραπέζι. Δηλαδή έχουν αρχίσει και μας παίρνουν χαμπάρι και έξω. Δηλαδή, όχι μόνο εμείς μιλάμε για τον κουμπαρά, ο κουμπαράς εδώ, ο κουμπαράς εκεί, ο κουμπαράς που, ο κουμπαράς. Έχουν αρχίσει και οι έξω. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς ανεβαίνει το κύρος της χώρας και πώς ξαφνικά δεν γινόμαστε Ουγκάντα για άλλη μια φορά. Δηλαδή, θα πληρώσουν και θα βρουν λεφτά να λαδώσουν. Δηλαδή, πόσο ξεφτιλίζεται και ο θεσμός ακόμα του βουλευτή. Και όλα αυτά είναι, θα έλεγα, εξαιρετικά προσβλητικά και ανησυχητικά. Τι σημαίνει ψηφίζω Δήμα, για να ξέρει και ο εκλογίας, εσείς δηλαδή, πείτε ότι είσαστε μέσα στο κοινοβούλιο. Ψηφίζοντας Τσίπρα σημαίνει ότι δίνω μία δυνατότητα στο Σαμαρά να κυβερνήσει, μια ψήφο εμπιστοσύνη στο Σαμαρά για άλλους 18 μήνες. Δηλαδή αφαιρώ, ξεχνώ, παραμερίζω ένφια, παραμερίζω μνημόνια, παραμερίζω μειώσεις μισθών, συντάξεων και λέω εντάξει πάμε.
θα ζήσουμε ξανά με τη Μέρκελ. Ήδη λένε απ' έξω οι διάφορες ότι η Μέρκελ θέλει τόσο πολύ τον υπάκο, δεν θα να πω έτσι, τον υποτεταγμένο, αλλά πάει τον υπήκο υπάκο, κύριο Σαμαρά, που αναμένεται κάποια αντίδωρα να δώσει αυτές τις ημέρες για να γλυκάνει την όλη υπόθεση. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι εξίσου θλιβερά με όλα αυτά που ακούγονται, ότι υπάρχουν λεφτά κάτω από το τραπέζι. Όταν ο πρωθυπουργός της χώρας δεν εξαρτάται από το κύρος το οποίο ο ίδιος εκπέμπει προς το λαό που τον ψηφίζει, άρα περιμένει από εκείνους οι οποίοι μαστίγωναν αυτόν τον ίδιο λαό να αναστείλουν για λίγο τα μαστιγώματα και να βάλουν λίγο βάλσαμο, λίγο λάδι επάνω, νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια τεράστια προσβολή για όλους μας. Για όλους μας. Εάν λοιπόν ψηφίζεις αυτή τη στιγμή Σαμαρά, δεν ψηφίζεις Δήμα, ψηφίζεις να παραμείνει ο Σαμαράς 1,5 χρόνο στην εξουσία. Περί αυτού πρόκειται. Και ο Βενιζέλος. Αυτό είναι. Τώρα βέβαια, εάν δεν ψηφίσεις, τότε δίνεις μια δυνατότητα να αλλάξουν κάποια πράγματα. Το πώς θα αλλάξουν όμως εξαρτάται πάλι από τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, εάν ο ελληνικός λαός κάνει το λάθος και πάει από το κακό που έχουμε σήμερα στο άλλο κακό που εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τις συνιστώσεις, είδατε το τι έγινε σήμερα με τον Ρωμανό, νομίζω θα είναι μεγάλο λάθος. Εάν όμως ο ελληνικός λαός σταθεί ψύχρεμα σε αυτό το πράγμα και πει ναι, ψηφίζω έτσι από τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί αυτούς, αλλά βάζω μέσα και εγγύητες, τότε εμείς θα είμαστε παρόντες και μπορούμε να εγγυηθούμε την ευρυθμία του συστήματος. Μπορούμε. Το έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε. Και όταν χρειαστεί μπορούμε να πούμε το μεγάλο όχι. Και όταν χρειαστεί επίσης μπορούμε να πούμε το μεγάλο ναι που θα σώσει την πατρίδα. Αλλά ποτέ με ξαναγκασμό. Ποτέ με παγίδες. Ποτέ με κολπάκια σαν κι αυτά που μπορούν να προσπαθούν ή προσπάθησαν πριν από ένα μήνα να στήσουν ως εμπόδια και τα οποία απέρριψε ο ελληνικός λαός στο σύνολό του και, αν θέλετε, η ευρύτερη οικογένεια της δικαιοσύνης. Εμείς θα είμαστε παρόντες. Δεν μας στέλνουν. Και δεν είναι δεν μας στέλνουν ή εδώ για κάποιο λόγο, που τον ξέρουν πολύ καλά τον λόγο, φοβούνται τις υπεύθυνες αναλύσεις, το μεστό λόγο, θέλουν τα χήμα, τα χήμα αυτά, μην τα ονομάσω, μην τα παρουσιάσω, γνωρίσατε και είδατε νεόσπαρτα κόμματα και συμπεριφορές, αλλά ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι θίγονται τα μεγάλα τους γεωπολιτικά συμφέροντα εδώ στην περιοχή. Σου λέει εδώ είναι επικίνδυνος, είναι γεμάτια. Δηλαδή, πολύ φοβούμαι ότι έχουμε μια αναμέτρηση του δικού σας πατριωτισμού και των παρεμβάσεων εκείνων που δεν θέλουν αυτόν τον πατριωτισμό μέσα στα πόδια τους. Εκεί είμαστε λοιπόν. Εμείς προσβλέπουμε στις 29 του μηνός ότι το ελληνικό κοινοβούλιο θα αποφασίσει ότι είναι αδύνατη η παράταση αυτής της εκκρεμότητας. Τι λέει ο Σαμαράς? 2 μήνες δώστε μου αναστολή και μετά, άμα πάρω εγώ τους 180, υπογράφω α, β, γ, δ, ε, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Για φανταστείτε ότι πάμε για εκλογή Προέδρου τώρα και η Τρόικα είναι εδώ και ψάχνει την πορεία και να βρω και εκεί και να κάνω εκεί και να πάω αυτό και τέτοιο οικονομικό στριπτής. Τώρα βέβαια για να επιτευχθούν όλα αυτά τα πράγματα θα επιστρατευτούν όλες τις δυνάμεις του κακού. Δεν χωράει καμία αμφιβολία. Εχθές μπάμε ένα 13% τι είναι οι δυνάμεις του κακού που λέει προσέξτε τι θα σας βρείτε, μην κάνετε καμία κίνηση, μην κάνετε καμία προσπάθεια απόδραση, εδώ είμαστε εμείς, ταρακουνάμε το σύστημα. Ταρακουνήθηκε το σύστημα, δεν χωράει καμία αμφιβολία, αμάν σου λέει τι γίνεται. Εάν τώρα έπεσε 13, για φαντάσου να πάμε σε εκλογές, αβεβαιότητα και όλα τα συναφή που συνοδεύουν μια τέτοια κίνηση, καήκαμε. Άρα λοιπόν και αυτός είναι ένας παράγων για την εξέλιξη των πραγμάτων στη χώρα. Από την άλλη πλευρά, ο έμπειρος παρατηρητής στο δελτίο των ειδήσεων παρακολουθεί
ότι υπάρχει μια διάχυτη αγωνία, μήπως και στραβοπατήσει το σύστημα και βρεθούν προ εκπλήξεων. Βλέπετε μια προστασία, δίχτυα, βλέπω πολλά δίχτυα προστασία Αμπάς και Κουτουλής. Είδα έναν εξαιρετικά περιόριστο σεβασμό σήμερα. Δεν θα πω στην κρίση αν είναι απαραίτητος ή όχι, προς τον κύριο Βενιζέλο και το ταξίδι στο Βερολίνο. Πολύ σεβασμό. Η συνήθως περίληγη κριτική των πρωινάδικων. Εδώ είναι η γραμμή ότι προσέξτε, εδώ να δώσουμε κύρος, να προσθέσουμε κύρος όσο και να το έχουν απολέσει όλο αυτόν τον καιρό. Άρα, άλλη μια φορά, προσπαθούν να επηρεάσουν το μυαλό σας, δηλαδή άλλη μια φορά να πάτε ως θύματα εσείς να στηρίξετε τις επιλογές που εκείνοι έχουν κάνει πριν από εσάς. Όχι, είστε ελεύθεροι πολίτες, είστε νοήμονες, καήκατε σε χυλό, φυσάτε γιαούρτι και μπορείτε να κάνετε τις επιλογές σας. Μιλάω τώρα δε σε προσωπικό επίπεδο. Εάν πιστεύετε αυτά τα 3 χρόνια ωφέλησε τον τόπο και το Ελληνικό Κοινοβούλιο που μας βγάλανε απ' έξω, που δεν βοηθηθήκαμε από εσάς να είμαστε μέσα, που χρησιμοποίησαν κάθε μέσο. Εάν πιστεύετε ότι ωφελήθηκε ο τόπος, τότε αφήστε μας. Αφήστε μας να μείνουμε εξόριστοι πολιτικά. Εάν όμως πιστεύετε ότι η παρουσία μας μέσα θα σημαδοτούσε κάποια πράγματα τα οποία δεν μπόρεσε ο κύριος Καμένος με το πολύ μεγάλο 10% να ελέξει, δεν μπόρεσε ο πολιτισμένος κύριος Δημάρχου Βέλης ΣΥΡΙΖΑ τώρα να μπορέσει να ανταποκριθεί. Εάν λοιπόν νομίζετε ότι ή αν θέλετε Χρυσή Αυγή με ό,τι την ακολουθεί και πάση πτώση, ανεξαρτήτως συμπαθεί δεν συμπαθεί κανείς, είναι δεν είναι μαζί τους κανείς, είναι δεν είναι σωστά αυτά τα οποία σήμερα τους ταλαιπωρούν, αλλά εν πάση πτώση πολιτικό λόγο δεν όρθωσαν. Πολιτικό λόγο δεν όρθωσαν και σήμερα μάλιστα, ενώ θα μπορούσαν μετά από πάρα πολύ καιρό στην άρση ασυλίας που δικαζόταν εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο κύριος Γρασιδιάρης πάλι πήγε σε θέματα όχι ακριβώς πολιτικής, μάλλον αιχμηρής παραπολιτικής. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε εδώ παρόντες. Έχουμε ιδέες, σκέψεις και είμαστε μετακίνητοι. Δεν πουλάμε τις ιδέες μας. Δεν εξαγοραζόμαστε. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε για την Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ενεργούμε με βάση το όφελος της πατρίδος. Αυτή είναι η θέση μας. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τώρα το φρεσκάρει ο Όθων ο Φλωράτος για να το δώσουμε πάλι στη δημοσιότητα να ξέρει ο κόσμος και αποτελεί εγγύηση ότι η χώρα μπορεί να βασίζεται σε εμάς. Και την επόμενη μέρα που θα έχουμε πιθανότατα πρώτο κόμμα των ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαμβάνεστε πόσο απαραίτητη θα είναι η παρουσία του Λαϊκού Ορθόδοξου Ιερμού και του αρχηγού της μέσα στο Κοινοβούλιο. Διαφορετικά, καταθέτω με παρησία και καθόλου αυταρέσκεια η έπαρση, πολύ φοβούμαι ότι θα έχουμε ένα μονοπόλιο πλέον του τσιπρισμού μέσα εκεί, με ό,τι συνεπάγεται. Με ό,τι συνεπάγεται. Εάν λοιπόν θέλετε να υπάρχει μια φωνή δυνατή, εδώ είμαστε. Βέβαια όλα αυτά υπό την αίρεση ότι ο κύριος Σαμαράς και η παρέα του δεν θα μαζέψουν σε 180 και από ό,τι βλέπω ότι άνθρωποι που είχαν σκοπό, ο Μίμης Αυλάκης, ήταν εκεί, ήταν πολιτικά έτσι σκεπτόμενος έτσι αλλιώς, λέει με τον πιστό στον Κόταφο 3 φορές όχι. Πήρε το μήνυμα η άλλη που ψήφισε τον προϋπολογισμό που δεν τον περίμενε κανείς. Λέει, όχι μέχρι εκεί. Στενά κομματική την είπανε. Κανείς δεν έχει πει ότι δεν έχει ποιοτικά στοιχεία η επιλογή, αλλά πολύ στενή. Πολύ στενή. Ως εκ τούτου λοιπόν, θα ζήσουμε μέχρι και την αβεβαιότητα της τελευταίας ημέρας. Και αν το αποτέλεσμα 29 Δεκεμβρίου είναι αρνητικό, τότε σημαίνει εξόρμηση σε όλη την Ελλάδα για να δείξουμε πόσο απαραίτητος είναι ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός.
Είμαστε παρόντες, είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε, επαναλαμβάνω, από τον ελληνικό λαό ό,τι στερηθήκαμε αυτά τα χρόνια με εξαγορά εντός ή εκτός ελληνικών βουλευτών, με διάφορου είδους προστατευόμενες αποστασίες, μέχρι και τα τελευταία έτσι πομπόδια πρωτοσέλιδα που ξεφούσκασε, τα πήρε ο άνεμος περί δωροδοκιών και συναφώνων καταστάσεων. Πρέπει να σας πω ότι είμαι έτοιμος να δώσω τη μάχη. Μιλάω σε πρώτο ελληνικό, γιατί ακριβώς αισθάνομαι τη δύναμη να τη δώσω. Το ίδιο πράγμα μου λέγανε και όλοι οι συνεργάτες. Όλοι. Από τον Κωσίτρο Ιβαλιώτη, ο Μανώλης Ντουκάκης, ο πρέσβης ο οποίος έρχεται τώρα, από τη Θεσσαλονίκη, η ομάδα η οποία φτιάξε μια εκπληκτική ευρυτάτη νομαρχιακή στη Β' Θεσσαλονίκης, από την Κρήτη, ο Νίκος Ιωλιακουμάκης. Από όλη την Ελλάδα έρχονται πάρα πολύ καλά μηνύματα. Και βεβαίως σε όλα αυτά να προσθέσετε ότι η φωνή μας, η τηλεοπτική μας αυτή φωνή, πλέον είναι πολύ δυνατότερη, πολύ ευρύτερη, πολύ μακρύτερη. Όπως πεις και το ραδιόφωνο μας, το 90,6, που κάνει πολύ καλή δουλειά από το πρωί, σε 7 που ξεκινάει με το Χαλαζιά και σε 8 με το Χάρη το Καλούδι, να ακολουθήσει μετά ο Όθωνο Φλωράτος και οι υπόλοιποι συνεργάτες. Έχουμε πιο δυνατές φωνές. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε με μεγάλη όρεξη και κέφι, βάζοντας το 110% των ενάμειών μας, να κάνουμε το 2,8, 3 και πάνω, για να είμαστε παρόντες στις εξελίξεις, γιατί αισθανόμαστε ότι χρειαζόμαστε για την Ελλάδα. Δεν είναι θέμα ματαιοδοξίας, είναι θέμα ουσίας. Λείπουμε και είδατε ότι κανείς δεν μπόρεσε να μαζέψει όλο αυτό το χήμα. Λείπαμε. Εάν είμαστε παρόντες, να είστε σίγουροι ότι θα ήταν διαφορετική η εξέλιξη των πραγμάτων. Γνωρίζω ότι έχω ισχυρούς και πανίσχυρους αντιπάλους ή εχθρούς. Ξέρω ότι κάποιοι δεν με θέλουν καθόλου μέσα στα πόδια τους, γιατί ανακατεύω καταστάσεις. Είτε λέγεται Αιγαίο αυτό, είτε λέγεται ΑΟΣ αυτό, είτε λέγεται Μακεδονία αυτό, είτε λέγεται, κυρίες και κύριοι, εθνική υπόσταση. Ενόχλω. Θέλουν ανθρώπους υποτιταγμένους, ανθρώπους δικούς τους, πολύ καλός Ευρωπαίος. Ακούστηκε για τον κύριο Δήμανε. Εγώ δεν είμαι ένας καλός Ευρωπαίος. Με την έννοια που τον θέλουν αυτοί. Εγώ είμαι ένας Έλληνας πατριώτης που δίνω τη μάχη εκεί μέσα, ως εγκύρω ήμουνα, για να καλυτερεύσει αυτές τις Ελλάδες. Αυτό το είναι καλός γιατί είναι δικός μας. Όχι ότι κοινωνικά είναι καλός για τη χώρα του, είναι καλός γιατί παίζει το παιχνίδι που θέλουμε εμείς. Όχι. Εάν θέλετε τέτοιους, έχετε. Εάν θέλετε όμως ανθρώπους που να έχουν το πνεύμα, το μυαλό, τη σκέψη του αείμνηστου Τάσου Παπαδόπουλου, για φανταστείτε, δεν έχουμε εδώ και δανειζόμαστε από το αδερφό κράτος παραδείγματα. Τότε είμαστε εδώ. Είμαστε παρόντες. Εμείς δεν θέλουμε να παραδώσουμε επαρχία. Θέλουμε να δυναμώσουμε το κράτος μας. Και είμαστε έτοιμοι για κάθε δοκιμασία. Όπως και τώρα, ξέρετε, σε προσωπικό επίπεδο δοκιμάζομαι, αλλά είμαι πανίσχυρος για να αντιμετωπίσω τη δολιότητα όλων αυτών. Πανίσχυρος. Πανίσχυρος. Λοιπόν, με όλα αυτά, ως έναν γενικό πρόλογο, θα τα πούμε, έχουμε τον χρόνο, αυτές τις ημέρες θα συνέλθουν και τα όργανα του κόμματος για τις γενικότερες κατευθύνσεις και όσο πλησιάζουμε την 29η Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, που είναι και η καταλυτική ημερομηνία, τότε θα έχουμε πάρει και το πράσινο φως για τη στρατηγική την οποία θα ακολουθήσουμε. Λοιπόν, Χάρης Καλούδης κοντά μας, πάμε Χάρη στο άμεσο πολιτικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι κύριε Πρόεδρε. Το άμεσο πολιτικό ρεπορτάζ έρχεται από το εξωτερικό. Δεν ξέρω αν θυμάστε καθόλου, τον είπατε εξάλλου, τον κύριο Μάικ Σέντλοκ. Ο κύριος Μάικ Σέντλοκ είναι Αμερικανός αναλυτής. Από αυτούς που έχει προβλέψει πολλά πράγματα. Και λέει ότι κατά την άποψή του θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα μια κίνηση από την κυρία Μέρκελ να στηρίξει δημόσια το Σαμαρά.
ή ακόμα να προσφέρει κάποια δώρα. Το αντιδωράκι που έλεγα, χάρη μου, για τα Χριστούγεννα. Αυτό που λέγατε, ναι. Δηλαδή, πάρετε το παιδί σας. Πάντα υπάρχουν λεφτά, λέει. Πάντα στους αγενείς δίνανε ένα καθρεφτάκι. Οι αποικιοκράτησες, δεν είναι. Και γυαλάκια και πέρλες και χαντρίτσες και τέτοια πράγματα για τα μάτια και για διάφορα άλλα. Λοιπόν, τώρα έχουμε όμως από το LSE, από το London School of Economics, τον κύριο Σιμίτη, ο οποίος λέει ότι δεν το βλέπει ότι θα μπορέσει να βρεθούν οι 180 ψήφοι. Και δεν μα το πρόταση του πολιτικού, του παιδιού, του Βενιζέλου, του δικού του ανθρώπου ήταν. Η επίσπευση των διαδικασιών και η αποδοχή του. Χαρακτήρισε πάντως σωστή και στην κατεύθυνση της πολιτικής σταθερότητας στην κίνηση της κυβέρνησης που έκανε να επισπεύσει την εκλογή Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά λέει ότι δεν θα βγει. Και σύμφωνα με τον ίδιο, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το πρώτο κόμμα, αλλά χωρίς να έχει αυτοδυναμία. Και έτσι θα επιδιώξει να συνεργαστεί με άλλα μικρά κόμματα. Αυτό είναι το λιγότερο κακό, έτσι. Το να μην είναι μόνος του και να συμπράξει. Εγώ με ό,τι άλλο μπορεί να συμπράξει και δεν νομίζω ότι είναι πολλές οι επιλογές. Η μία επιλογή θα είναι ενδεχομένως το ποτάμι που πρέπει να είναι μέσα. Η άλλη επιλογή είναι το ό,τι έχει μείνει από το ΠΑΣΟΚ. Και η άλλη επιλογή προφανώς θα είμαστε εμείς. Γιατί βλέπω με πολλή δυσκολία και μάχη ο Πάνος ο Καμένος να μπορέσει να παραμείνει έτσι αλόβητος σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία περικυκλώνουν το κόμμα του και με δική του παιδιότητα καμιά φορά. Προς το παρόν προσπαθεί να θωρακίσει τους 12 βουλευτές που είναι μέσα, τουλάχιστον να τους διατηρήσει. Άκουσα έτσι, ένα ξεκατίνιασμα σήμερα όμως και στον Κουίκ και Μελά. Και νομίζω ο Τέρενς, ο Κουίκ, ξέφυγε λίγο, δηλαδή. Εμφάνισε υπογραφές του κυρίου Μελά. Δεν λέω αυτό, λέω για τη χρησιμοποίηση του παιδιού του. Το να χρησιμοποιούν το παιδί του Μελά, εντάξει. Ότι θα είναι πολιτευτής με τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Και ο άλλος εξανέστη. Λοιπόν, τώρα είναι από κείμενα φαντασίαστα ότι η Δημάρα διαλύεται και προσχωρεί στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, από κείμενα της φαντασίας είναι ένα άλλο σενάριο που χθες το βράδυ σιγοψιθυριζότανε, αλλά σήμερα πήρε ένταση, όπου λέει στο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν την ύπαρξη ενός Plan B, ενός δεύτερου σχεδίου, όπου στις δύο πρώτες αναμετρήσεις, δύο πρώτες ψηφοφορίες θα είναι πράγματι ο κύριος Σταύρος Δήμας. Αλλά στην τρίτη ψηφοφορία μπορεί να υπάρξει μια ανατροπή. Και να είναι ο Κουβέλης. Όχι, δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, μπορώ να καταμαρτυρήσω. Ακριβώς από εκεί πέρα ξεκίνησε. Κλείστα όσα στο Σαμαρά, αλλά τέτοιου είδου πολιτική παλιαθροπιά δεν νομίζω ότι μπορεί να την αντέξει. Όπως το κούρεμα των ομολόγων του δημοσίου. Είπε ξεκάθαρα, όχι. Χάρη μου, δεσμεύτηκε, είπε και στις τρεις. Αν δεν το έλεγε, θα σου έλεγα ότι μπορεί να είναι ένα ενδυνάμιση σενάριο στο πίσω μυαλό. Όταν το είπε, δεσμεύτηκε δημόσια, τότε δεν μπορεί να κρατηθεί. Δεν μπορεί, γιατί φαντάσου, 6 μέρες δεν το κοπανάνε αυτό. 6 μέρες θα παίζει αυτό το βίντεο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άρα λοιπόν δεν μετράει καθόλου. Είναι εκ του πονηρού το σενάριο αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω τελικά ότι ο Κουβέλης θα πάει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Με ποια μορφή συνεργασία δεν το ξέρω, αλλά θα πάει μαζί. Τώρα. Τρελές οι φήμες, αλλά ξέρετε, επειδή έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα στην Ελλάδα. Τώρα, πάντως, το Bloomberg λέει ότι η επιλογή Δήμα σώζει το Σαμαρά, καθώς ξυπνά τα αντανακλαστικά στα συντηρητικά στρώματα της παράταξης και της Ελλάδας γενικότερα. Να σου το πω διαφορετικά, χάρη μου. Εσύ ξέρεις πολύ καλά από τα οικονομικά, ανακατέβεσαι με αυτά. Το Bloomberg, έτσι. Κορυφαίος. Το Bloomberg. Κορυφαίος. Ποιον θα ήθελε στην κυβέρνηση για να κάνει τις δουλειές του, Σαμαρά, Βενιζέλο ή Τσίπρα? Σαμαρά, Βενιζέλο. Γιατί υπάρχει που θέλει τον Τσίπρα. Επομένως λοιπόν, οι όποιες ανακοινώσεις βγαίνουν πάνε προς αυτήν την κατεύθυνση. Μην ξεχνάς ότι ο Μπλούμπερκ ήταν δήμαρχος της Νέας Υόρκης, άνθρωπος βαθιά της συντήρησης της Αμερικής κτλ. Άρα λοιπόν εντάσσεται στο παιχνίδι αυτό. Μην έχουμε ψευδίσεις. Όταν ακούω τέτοιες έτσι. Εκτιμήσεις είναι ότι από κάπου έρχονται. Έτσι. Πάμε. Πάντως, στην ίδια ανταπόκριση λέει ότι σε περίπτωση στην οποία η χώρα οδηγηθεί σε εκλογές χωρίς να έχει υπάρξει συμφωνία με την Τρόικα, κάτι το οποίο δεν
προβλέπετε τουλάχιστον, διότι αν οδηγηθούμε σε εκλογές, θα οδηγηθούμε στο τέλος Ιανουαρίου. Δεν υπάρχει συμφωνία. Το όλο πράγμα, χάρη μου, έγινε. Δόθηκαν οι δύο μήνες από την Τρόικα για να μην υπάρχει μνημόνιο και δεσμεύσεις πριν την εκλογική αναμέτρηση, την τελική, όχι την προεδρική. Της 29 Δεκεμβρίου και μετά 29 Ιανουαρίου. Εάν βγάλει πρόεδρος στις 29, από την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, πάρ' τα όλα παλιατζή από μια χώρα που δεν ζει. Αυτό είναι σίγουρο, θα τα δώσει όλα ο Σαμαράς. Εάν όμως πάμε σε εκλογές, θα προκύψει η καυτή πατάτα στα χέρια του κύριου Τσίπρα, ο οποίος θα την πετά στο λαφαζάνι, να κάνει πάσα στο σκουλέτι για να την πιάσει ο Βούτσης. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τελείωσε και ο Νίκος Ρωμανός στην απεργία πείνας, μετά την ψήφιση από τη Βουλή για τα περίφημο Βραχιολάκη. Εγώ να δώσω ερωτήρια στο Φραγκίσκο το Ραγκούση, τον συνήγορό του, ο οποίος έδωσε τη μάχη χωρίς καραφιές, μεθοδικά, με τις επισκέψεις κτλ. Και βεβαίως η κυβέρνηση, ποιώντας την ανάγκη φιλότιμο, σου λέει να μας πεθάνει τώρα προεκλογικά, πάει ο πρόεδρος Δημοκρατίας, άρα δώσει αυτά τα οποία θέλουν. Θέλω να ελπίζω ότι σαφώς το παιδί να ζήσει, ένα νέο παιδί είναι που χάσει το δρόμο, το ελπίζω, έχει χρόνο να επαναπροσανατολιστεί, έχει χρόνο, έχει χρόνο, έχει χρόνο, επαναλαμβάνω, μη γίνει κακό παράδειγμα για άλλους και αρχίσει μια νέα ιστορία ότι το κράτος εκβιάζεται. Το κράτος δεν εκβιάζεται. Πιστεύω ότι αυτές τις ημέρες ήταν η συγκυρία έτσι που δεν θέλανε μπροστά τους να έχουν και έναν αθάνατον ως παιδίο. Λοιπόν. Και θα τελειώσω βέβαια με την επιστολή του κυρίου Στουρνάρα, του εμπνευστή του ΕΜΦΙΑ, όπου τώρα ως διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος επικαλείται νόμο του 1927 να μην πληρώσει ΕΜΦΙΑ. Να μην πληρώσει τον ΕΜΦΙΑ, διότι έχει πολλά κτίρια και τα λοιπά. Και στον κάτω κάτω, τι να πληρώσει, κοροϊδευόμαστε, χάρη. Να πληρώσει η Τράπεζα της Ελλάδος το κράτος, να πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδος ξανά τα λεφτά, κάνουν γύρω γύρω, να φύγει μια δεξιά τσέπη, να πάνε στην αριστερή τσέπη και τα λοιπά. Αυτό δεν, εμένα δεν με εντυπωσιάζει αυτό. Ας κοιτάξουν και τους φτωχούς βέβαια, οι οποίοι χτυπάνε τα κεφάλια τους στον τοίχο. Και όλοι αυτοί που χτυπούσαν τα κεφάλια στον τοίχο όλους όλη αυτή την περίοδο για να πληρώσουν τον ΕΦΙΑ, έτσι, για να σε πατούσε είναι ο Όθωνο, με δύναμη το και τον κρατούσε ο Πάνος, χτύπα το κεφάλι του. Λοιπόν, μην ψηφίσουν, μην πάνε και ψηφίσουν, πάλι ένφια. Φοβούμαι ότι κάποιοι βρίζανε, αλλά ενδεχομένως τον Γενάρη, Φεβράρη θα ψηφίσουν ένφια. Γιατί ψηφίζοντας Σαμαρά και Βενιζέλο, ψηφίζεις την διατήρηση του ένφια, για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, χάρη μου? Όχι, ακόμα. Να σου θυμίσω ένα ωραίο ρεπορτάζ. Ναι, βέβαια. Ήσουν και εσύ στη Ρωσία, θα μας το διοικηθείς καλύτερα εσύ, με τον Μητσοτάκη, τη Μαρίκα τη Μητσοτάκη, τον Λάκη τον Πανόπουλο, τον Σταύρο τον Δήμα, και είχε γίνει τότε ένα επεισόδιο. Μπορεί να μας το θυμίσεις? Είχαμε πάει... 91. Το θέμα είναι, φτάσαμε στην πρώην Σοβιετική Ένωση, με τότε πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, φτάσαμε πρώην Σοβιετική Ένωση, φύγαμε Ρωσία και Ουκρανία. Από όπου περνάγαμε, κατέρευε το πρώην Ανατολικό Μπλοκ. Αυτό ήταν καλό βέβαια που κατέρευσε το Ανατολικό Μπλοκ. Μα γι' αυτό πήγε ο Μητσοτάκης, όπου πήγαινε κατέρευε. Λοιπόν, Σταύρος Δήμας, υπουργός βιομηχανίας, έχει μαζί του και μία ομάδα από επιχειρηματίες, επικεφαλής, άτυπος επικεφαλής, συντονιστής Μπακατσέλος. Γίνεται μία κακή συνεννόηση, εν πάση περιπτώσει, εκεί πέρα στο επιτελείο. Ο πεθερός του Βενιζέλου ή κάτι τέτοιο. Ναι, γίνεται μία κακή συνεννόηση εκεί πέρα με το επιτελείο και έχει γίνει ένα μπέρδεμα. Θεωρούν το Λάκη τον Πανόπουλο ότι είναι η κάμερα της κρατικής ΕΡΤ τότε. Και όπου πηγαίνει ο Λάκης ο Πανόπουλος τρέχουν όλοι. Γίνεται λοιπόν μια επίσκεψη. Γιατί τότε το 91, ναι, έτσι, το τότε τελεσίτη. Τελεσίτη.
Ήταν η φωνή, η ψυχή, η καρδιά, τα μάτια της Νέας Δημοκρατίας. Λέει για να πηγαίνει εκεί το Τελεσίτη και πέρασε το θέμα. Εκείνη το θέμα. Και ακολουθούσαν τον Λάκη τον Πανόπουλο, ο οποίος πήγε να δει ένα εργοστάσιο ενός Έλληνα ομογενούς που έφτιαχνε έπιπλα. Κάπου πιο έξω από την Τυφλίδα που ήταν. Και πήγε και ο υπουργός μαζί. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτό δεν ήταν επίσημη επίσκεψη, δεν το ήξερε ο κύριος Δήμας, προφανώς. Έγινε μπέρδεμα στο πρόγραμμα. Και όταν επέστρεψε πίσω, είχε έτσι μια έντονη λογομαχία με την αείμνηστη Μαρίκα Μητσοτάκη, η οποία τον περίμενε στην πρεσβευτική κατοικία. Και παρετήθη τότε, έτσι. Και δηλαδή, έγινε. Ναι. Δηλαδή, βγαίνει από αυτά που μας διηγήθηκες είναι ότι ο Πανόπουλος τότε. Έφαγε το βήμα από εμένα. Λοιπόν, για να δούμε ρεπορτάζ από τότε, ρεπορτάζ τα οποία δίνουμε με πάρα πολύ έτσι. Καλή διάθεση και όχι τίποτα. Βεβαίως, ναι. 1991 που το θυμηθήκαμε και αυτή η αποπομπή έγινε γιατί να συνδεθεί, το είπα και χθες, το επαναλαμβάνω και τώρα, ο Σαμαράς με τον Δήμα. Γιατί τότε έφυγε και στα κάνα χρόνο παρατήθη ο Σαμαράς από Βουλευτή της Δημοκρατίας και οι δύο άνθρωποι, διωγμένοι και οι δύο τσακωμένοι, είχαν συνδεθεί. Στο παρένα δεν πολιτεύτηκε ο Δήμας με την πολιτική άνοιξη. Πάμε λοιπόν, Όθωνα Φλωρότο, πες μας τα δικά σου τα εξωτερικά. Καλησπέρα Πρόεδρε. Καταρχήν να πούμε για ένα success story, πραγματικό. Έγινε την ουσία των εξωτερικών βέβαια, θα μας την πει σε λίγο ο Γιώργος Γεωργίου. Βέβαια. Ο αναπληρωτής πρόεδρος, ο οποίος είναι σε λίγο, ναι. Ήταν στο στούντιο. Έγινε η πιστοποίηση της πρώτης παρτίδας παραγωγής των πυρομαχικών από τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, με δοκιμαστικές βολές, παρουσία εμπειρογνωμόνων της Αμερικανικής Αεροπορίας. Πώς πήγαμε. Πάρα πολύ καλά, δηλαδή, 100% επιτυχία. 100%. Έγιναν πάνω από 500 βολές και δεν υπήρχε ούτε μία αφλογιστία, ούτε ένα ελαττωματικό βήμα. Τα λέγαμε εμείς όταν είχαμε πάει επίσκεψη τότε εκεί έτσι. Μέσα. Είχαμε δείξει την εμπιστοσύνη μας στα ελληνικά χέρια, εδώ από την επίσκεψη, εκεί στη σειρά παραγωγής στα αμυντικά συστήματα. Λοιπόν, αυτή είναι η βιομηχανία που δεν ξέρανε τι να την κάνουν οι πολιτικοί και θέλανε να την κλείσουν και αποδεικνύεται βεβαίως ότι με μια σωστή διοίκηση, όταν μια βιομηχανία λειτουργεί σαν βιομηχανία χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις, ασχέτως ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, μπορεί να πάει καλά. Εδώ βλέπουμε μέσα από το αεροπλάνο το αμερικάνικο που προβλέπεται να χρησιμοποιήσει τα πυρομαχικά αυτά. Βέβαια τα συγκεκριμένα πλάνα είναι από πυροβόλο 105 χιλιοστών που έχει το αεροπλάνο, το Μπόφορς είναι πιο πέρα. Αυτά τα αεροπλάνα είναι υπτάμενα πυροβολία. Έχουν ένα πυροβόλο των 105, ένα των 40, ένα εξάκανο των 20 και δύο αυτών των 20. Και δύο των 762. Μία λεπτομέρεια. Πόσες βίδες έχει... Είναι ένα τυπικό C-130 το οποίο έχει διαμορφωθεί σε υπτάμενο πυροβολείο με ηλεκτρονικά αντίμετρα. Λοιπόν, άρα λοιπόν κλείσαμε την παραγγελία, σημαίνει αυτό. Βέβαια. Κλείσαμε την παραγγελία. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τώρα το άλλο success story από την επίσκεψη Νταβούτογλου είναι ότι μέσα σε μία μέρα, τη Δευτέρα που μας πέρασε συγκεκριμένα, είχαμε τρία επεισόδια, το ένα στην Κύπρο που αναχαιτίστηκε ολλανδικό αεροσκάφος από τουρκικά F-16, το δεύτερο στα Ήμια όπου εκδιώχθηκαν κακήν κακός ελληνικά αλλιευτικά από την τουρκική ακτοφυλακή και μάλιστα στην ανακοίνωση των Τούρκων λέει ότι γυρίσανε σε ελληνικά χωρικά ύδατα και η τρίτη και πιο σοβαρή παραβίαση... Τι είπαν ελληνικά χωρικά σε τουρκικά εννοείς? Είπανε ότι είμαστε στα τουρκικά, στην περιοχή των Ήμιων και μας διώξανε και γυρίσανε τα αλλιευτικά μας στα ελληνικά χωρικά ύδατα για να ξέρουμε πόσο είναι το καθεστώς της προτέρας καταστάσεως μετά τη συμφωνία που έγινε τότε. Λοιπόν, αλλά η πιο σοβαρή παραβίαση είναι στην είσοδο του Παγασιτικού κόλπου όπου εμφανίστηκε για μικρό χρονικό διάστημα τουρκικό υποβρύχιο να αναδύεται Πού? Και μετά να ξανακαταδύεται. Στην είσοδο του Παγασιτικού κόλπου. Στο Βόλο δηλαδή. Ναι. Έτσι. Βέβαια, ο στόχος... Όταν λέω λοιπόν ότι θα δείτε κανένα υποβρύχιο εδώ να αναδύεται σε Αλαμίνα, γελάτε εσείς. Έτσι. Ο Παγασιτικός είναι ακριβώς, όχι
κέντρο Ελλάδος, δηλαδή είναι μέσα έτσι. Η Εύβοια είναι πιο έξω, τα νησιά. Ναι, αλλά ο Βραχίωνας, σημείο... ο Βραχίωνας έτσι, είναι πιο έξω της Μαγνησίας. Δηλαδή, τι μου λες τώρα, μωρέ. Εκείνο το σημείο έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι σημαίνει άσκηση ενέδρας στις δυνάμεις πεζοναυτών που πρόκειται να φύγουν από το Βόλο για να πάνε όπου χρειαστεί. Έτσι, για να ξέρουμε σφεντώνα, τι, παιδί, από την ξηρά δεν είχε, μια σφεντώνα δεν χρειαζόταν. Και το άλλο που πρέπει να πούμε. Κατά τα άλλα, ήταν φιλική επίσκεψη του Νταβούτογλου εδώ. Θα μας τα πει ο πρόεδρος. Ναι, βέβαια. Βέβαια, υποβρύχιο σε κατάδυση, έτσι, είναι εχθρική η ενέργεια πέρα για πέρα. Και αν αυτό δεν είχε δηλωθεί στο ΝΑΤΟ ότι κάνει άσκηση στη συγκεκριμένη περιοχή, θα έπρεπε να το είχαμε βυθίσει. Τι έπρεπε, λοιπόν, τι κάναμε. Θα έπρεπε να το είχαμε βυθίσει αν δεν ήταν δηλωμένο ως νατοϊκό που κάνει άσκηση. Εντάξει. Λοιπόν, οι Σουηδοί το κάνουν, ρίχνουν βόμβες βυθού. Ναι. Και μετά τους Τούρκους... Τις ρίχνουν τις βόμβες βυθού εκεί στην περιοχή που ήταν η ομάδα που παίξε χθες με τον Ολυμπιακό, στο Μάλμε. Ναι. Εκεί ακριβώς εκεί. Είναι, στη γέφυρα. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει γίνει κατ' επανάληψη όπου υποβρύχια ρώσικα σε κατάδυση, σοβιετικά παλιότερα, φάγανε τώρα, μιλάς για σοβαρά κράτη τώρα, δεν μιλάς για Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο. Ναι, ξυπνήσανε και οι Αλβανοί και ζητούν να τους πούμε ακριβώς πού θα κάνουμε εμείς αν κάνουμε έρευνες στο Ιόνιο και προτείνουν να σταματήσουμε τις έρευνες στο Ιόνιο μέχρι να διευθετηθεί το θέμα της ΑΟΣ με εφόσον απέρριψαν τη συμφωνία του 2009. Ευτυχώς που δεν γετνιάζουμε με τις νήσους του Πάσχα, γιατί θα διεκδικούσαν και αυτοί. Λέει. Ναι. Όλοι εδώ διεκδικούν. Όλοι διεκδικούν. Και εμείς με όλους είμαστε τα καλά παιδιά. Ναι, τους βάλαμε σαν υποψήφια προς ένταξη στην ΕΟΚ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φωνάζαμε, χωρίς ανταλλάγματα. Οι μόνοι που είχαμε πει όχι. Οι μόνοι, το μόνο κόμμα που είπαμε όχι, εμείς είμαστε. Όλοι οι άλλοι, ναι, παιδιά, στους Ορβανούς, ελάτε να βάλουμε μια σειρά έτσι, θεμάτων. Ελάτε να τα βάλουμε, δεν τα βάλαμε. Τώρα μας κάνουν τον καπόσο. Στην εξωτερική πολιτική δεν δουλεύει έτσι. Πάμε λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε αμέσως μετά το ρεπορτάζ. Συνέχεια στο ρεπορτάζ, Γιούλη Γκάτσου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Πες μας. Επικριτικά σχόλια, απίστευτα επικριτικά σχόλια, ύβρις, δημόσιες απειλές, δέχεται η γνωστή αρχαιολόγος Dorothy King, η οποία έχει τοποθετηθεί ευμενώς υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας και κατακεραυνώνει τους Σκοπιανούς για τις προκλητικές τους θέσεις που επιχειρούν μονίμως να οικειοποιηθούν την Μακεδονία. Έχουν φτιάξει μια διεθνή ομάδα όμως στα social media, ναι, και έχουν βαρονισμό έτσι, τα Σκόπια. Ναι, είναι καταιγισμός κατά της Dorothy King. Την αποκαλούν συγκεκριμένα Ελληνίδα πόρνη, η οποία λέει ψέματα για τα Σκόπια και τη Μακεδονία. Βέβαια ήταν άμεση η αντίδραση της Dorothy King, η οποία δεν δίστασε να πει ότι ναι, θα προτιμούσε να είναι Ελληνίδα πόρνη παρά Σκοπιανή. Και βεβαίως συνεχίζει και μένει να λέει ότι είναι γελοιότητες αυτά που λένε οι Σκοπιανοί, ότι δεν είναι υποχρεωμένοι οι Έλληνες να αποδείξουν την ελληνικότητα της Μακεδονίας και η αληθινή Μακεδονία είναι εδώ και αιώνες στην Ελλάδα και καλό θα κάνουν οι Σκοπιανοί. Χίλια χρόνια μετά τον Αλέξανδρο, έτσι, ήρθαν οι Σλάβοι, το πήγε ο Γλυγκόροφ εξάλλου. Ακριβώς. Θα το δούνε και μετά σε λίγο οι τηλεθεατές στο ερώτημα της εβδομάδας που εξακολουθεί, έχει γίνει του μήνα πλέον. Κυρία Dorothy King λέει μερικές ιστορικές αλήθειες. Κάποιοι άλλοι στη Βουλή λένε άλλα αντάλλων και δίνουν το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια και θα τον ακούσει τον κύριο Βενιζέλο να λέει ότι όλοι συμφωνήσαμε πλην του Λαϊκού Ορθόδοξου Γερμού. Εμείς συντασσόμεθα με την κυρία Dorothy King. Έτσι. Υπάρχουν δύο λογικές στο θέμα. Ή παραδίδεις το όνομα ή λες όχι και κρατάω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε ακόμα σε αυτόν τον τόπο και αν θέλετε να ξέρετε ότι τώρα στις εκλογές για μας θα είναι το πρώτο χαρτί αυτό. Εμείς θα παίζουμε Βενιζέλο με αυτά τα οποία λέει. Πλην Λαϊκού Ορθόδοξου Γερμανών, γιατί όλοι οι άλλοι το έχουμε παραδώσει. Ακούστε τον πώς το λέει, ακούστε τον. Σε σχέση με το ζήτημα του ονόματος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, πράγματι αύριο ο κύριος Νίμιτς, όπως σας είπα, θα συναντηθεί με τους δύο διαπραγματευτές. Οι θέσεις του είναι γνωστές, οι θέσεις μας είναι γνωστές. Ποιες είναι οι θέσεις της χώρας? Τις επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά. Οι θέσεις της χώρας έχουν διαμορφωθεί με επίσημη απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής το 2008, πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του Βουκουρεστίου του ΝΑΤΟ. Υπήρξε ανταπόκριση
των περισσότερων πολιτικών κομμάτων της εποχής εκείνης και άρα υπάρχει ευρυτά τη συνένεση, είχαν συμφωνήσει όλα τα κόμματα εκείνης της Βουλής πλην του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, πλην του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, πλην του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Όλοι οι άλλοι το πουλήσανε το όνομα, πλην του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Αυτό το θυμηθείτε στην κάλπη, εσείς στη Βόρεια Ελλάδα. Ιδιαίτερα όλη η Ελλάδα, αλλά εσείς ιδιαίτερα θυμηθείτε. Πλην του Λαϊκού Ορθόδοξου Γερμού. Λοιπόν, πάμε. Βίκυ Μητρούλια, γρήγορα το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Θα περάσουμε λίγο στους Financial Times να δούμε ένα δημοσίευμα, ένα άρθρο το οποίο θέτει ερωτήματα αναφορικά με το ζήτημα της προεδρικής εκλογής στην Ελλάδα και γενικότερα με τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στον ελλαδικό χώρο. Οι Financial Times, λοιπόν, αυτή τη φορά αναφέρονται στο ζήτημα της προεδρικής εκλογής και λένε πως η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να προβεί σε αυτό ήταν καθαρά μια προσπάθειά του για να δώσει ένα φιλί ζωής στην υπάρχουσα κυβέρνηση και να παρατείνει την διακυβέρνηση της χώρας. Από εκεί και πέρα δεν λείπει από το δημοσίευμα η σύγκριση και η αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα, στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου μας λέει ότι είναι αλλαγμένος σε σχέση με την εικόνα που παρουσίαζε 2 χρόνια πριν και υπάρχουν φόβοι πως αν ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει και δημιουργηθεί μια αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα, να δημιουργηθεί μια νέα ευρωκρίση και η Ελλάδα να τεθεί εκτός ζώνης του ευρώ. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, το λένε χαμελέοντα οι Financial Times στον κύριο Τσίπρα. Για να δούμε το ρεπορτάζ. Έχουμε τον Βασίλη τον Χούντα στο στούντιο. Βασίλη, καλησπέρα. Πάμε στο κοινωνικό θέμα. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Μετακόπων και βασάνων γίνεται η χρηματοδότηση στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών την τελευταία διετία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τα απεξέλθει εύκολα στις υποχρεώσεις του και αφήνοντας απλήρωτους και τους υπαλλήλους αρκετές φορές. Αυτή τη φορά, αιτία κολλησιεργίας στη χρηματοδότηση είναι η μη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ της εφορίας και της ΙΔΕ. Καθότι η εφορία ζητάει εφάπαξ την αποπληρωμή της οφειλής του ένθια που έχει το Ίδρυμα προκειμένου να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα. Ενώ την ίδια στιγμή το Ίδρυμα έχει κάνει διακανονισμό προκειμένου να αποπληρώσει τον ένθια. Θα πρέπει να πούμε πως η εφορία ζητάει αυτή τη φορά περίπου το 80% από τα χρήματα που θα καταβληθούν για τη λειτουργία του Ιδρύματος και όπως καταλαβαίνετε το εναπομείνον ποσό δυσκολεύει αρκετά την κατάσταση. Κάτι που μας είπε και ο πρόεδρος του Ιδρύματος σε συνέντευξη που μας παραχώρησε σήμερα στην κάμερα του ΑΡΤ. Πάμε τώρα στην ερώτηση του μηνός, όπως έχει γίνει για το θέμα της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Η κοινή γνώμη κρατά γερά, μπορεί μην κρατάνε οι πολιτικοί αρχηγοί στον τόπο, αλλά ο λαός κρατά. Και γι' αυτό εμείς λέμε δημοψήφισμα στην οποιαδήποτε επιλογή ενώματος γίνει, γιατί ο λαός ξέρει τι θα κάνει και φαίνεται στις απαντήσεις που δίδει. Αμέσως μετά, ο Χάρης Καλούδης φιλοξενεί στο στούντιο τον πρέσβη του Γιώργου Γεωργίου, όπου θα μας δώσει μία εικόνα από το ταξίδι του Νταβούτογλου, τι βγήκε, αν βγήκε και βεβαίως από το παρασκήνιο. Εμείς ανανεώνουμε προσωπικά το ραντεβού, πρώτο Θεός, αύριο την ίδια ώρα, από εδώ και μετά, πολύ σημαντικό κομμάτι για την ελληνικότητα της Μακεδονίας και για τα εξωτερικά μας θέματα. Ο Αμερικάνος ειδικός εκχωρητής του ονόματος Μακεδονία στα Σκόπια, Μάθιου Νίμιτς, δεν απάντησε αν ο τάφος στην Αμφίπολη πιστοποιεί την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Η κυβέρνηση Σαμαρά σιώπησε. Συμφωνείτε με τη στάση αυτή? Για να πείτε τη γνώμη σας, καλέστε στο 9011-00-33-27. 9011-00-33-27. Τα μηνύματά σας θα ηχογραφούνται και θα ακούγονται την αμέσως επόμενη ημέρα. Στο τέλος κάθε εβδομάδας και μετά από κλήρωση, ένας τυχερός θα κερδίσει μια υπέροχη χειροποίητη εικόνα χαραγμένη σε φύλλο αλουμινίου, σε ανεξίτηλα χρώματα μεταξωτυπίας. Ο Αμερικάνος ειδικός εκχωρητής του ονόματος Μακεδονία στα Σκόπια, Μάθιου Νίμιτς, δεν απάντησε αν ο τάφος στην Αμφίπολη πιστοποιεί την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Η κυβέρνηση Σαμαρά σιώπησε. Συμφωνείτε με τη στάση αυτή? Για να πείτε τη γνώμη σας, καλέστε στο 9011-00-33-27. 9011-00-33-27. Να ακούσει τον Νταβούτογλου, κάθισε η παρέα με τα ακουστικά στα αυτιά, γιατί ήταν σπουδαία.
ξέχασαν τους αγώνες μας για τη Μακεδονία και όλοι υποτάσσονται στην κρατεά Τουρκία. Σαρίκι θα φορέσουμε, τα Γιουσουφάκια θα έρθουνε ξανά στην ιστορία. Πρέπει να έρθουν στα πράγματα νικηταράδες ξακουστοί και καρατζαφερέοι να σώσουν την Ελλάδα μας από τον Μπουλούκα Σκέρι. Να ακούσουμε τη Σάλπικα πάλι να πεανίζει, γιατί αν καθυστερήσουμε όλους θα μας και τότε βράσε ρίζει. Ποιος Νίμιτς και κάθε Νίμιτς και κάθε Κατεργάρης. Τι είμαστε αυτοί που δεν σκαμπάζουν την ιστορία μας. Εμείς ποιους ψηφίσαμε και βάλαμε στη Βουλή. Εμείς ποιους ψηφίζουμε. Δεν συμφωνώ βέβαια. Η Μακεδονία είναι μόνο ελληνική. Δεν συμφωνώ με κανέναν τρόπο. Ο Σαμαράς να κοιτάξει τη δουλειά του, να τακτοποιήσει της Ελλάδας τα θέματα αυτά που πρέπει και ο τάφος είναι ελληνικός. Η Μακεδονία είναι ελληνική και το ξέρουν όλος ο κόσμος σε όλα τα κράτη. Δεν συμφωνώ, γιατί η Μακεδονία είναι ελληνική, δεν μπορεί ο ξένος που ήρθε να μας κάνει κουμάντο. Όχι βέβαια, δεν συμφωνώ καθόλου, μα καθόλου, ούτε και γύρω από μένα συμφωνεί κανείς. Δεν συμφωνούμε καθόλου με αυτή την άποψη του κυρίου Σαμαρά. Ας έρθουν στα Λευκάδια, στους μακεδονικούς τάφους των Λευκαδίων, για να τους αποδείξουμε με ονόματα ελληνικά πως η Μακεδονία είναι ελληνικότατη. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν έστησε Γουαντανάμο. Ο Μέγας Αλέξανδρος και η Μακεδονία και οι Έλληνες ήταν, είναι και θα μείνουν πρώτοι στην Οικουμένη. Παρακαλώ, στο 20ο αιώνα την εποχή, να μας πείτε εσείς, έχετε Μέγα Αλέξανδρο και εκείνα που παρουσιάζετε, π.χ. που πάτε στο φεγγάρι, είμαι σίγουρη ότι κάποιος Έλληνας, απόγονος του Μέγα Αλέξανδρο, θα δει εκεί. Τι να πει ο Νίμης. Ο Νίμης είναι, δεν είναι Έλληνας, είναι εκτός του ελληνισμού. Το έχουν αποδείξει οι Αμερικανοί. Όλοι αυτοί οι Αμερική το έχει αποδείξει ότι είναι τόσο εχθροί κατά της Ελλάδας. Λοιπόν, αλλά ξεχνάμε ότι η ίδια η Νέα Δημοκρατία δεν πούλησε όλη την Ελλάδα μπροστά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν θυμόμαστε την Πενάκη τι είπε. Ότι θα μικρύνει η Ελλάδα μας, θα πουληθεί η Ελλάδα μας, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καθόταν και την κοίταζε και την κοίταζε αμέρινος και χαμογελούσε και σαν άνοιγε η καρδιά του. Άνοιγε η καρδιά του, εγώ τον έβλεπα να ανοίγει η καρδιά του και να το χαίρεται αυτό που το λέει Δαμαλάκη, χωρίς καμία αντίδραση. Είναι αυτός πρόεδρος της Δημοκρατίας ή είναι πρόεδρος στο Σκοπιδότοπο. Αν και Σκοπιδότοπος είναι τώρα η Ελλάδα που είναι. Εν πάση περιπτώσει, οι Έλληνες να μείνουν Έλληνες και οι προδότες να... Είμαι Έλληνας. Αν οι Σκοπιανοί νιώθουν Μακεδόνες, να πάμε να τους... Δεν συμφωνώ καθόλου. Η Μακεδονία είναι ελληνική και θα παραμείνει. Όχι, δεν συμφωνώ με τη συμπεριφορά του κυρίου Νίμιτς. Όπως δεν συμφωνούμε και με άλλα πράγματα που φοβούνται στα κανάλια όταν έχουν κάποιες συζητήσεις. Φοβούνται να αναφέρουν τη λέξη λαθρομετανάστες ή μετανάστες. Κατεβάζουν εντελώς τα παντελόνια και δεν απαντούν, σιωπούν απόλυτα και αυτό μας εκνευρίζει και μας κάνει έξαλλος, γιατί εμείς αγαπάμε την πατρίδα μας, αγαπάμε το χώρο που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε, την ιστορία μας, όσο είναι δυνατόν να τη γνωρίζουμε και είμαστε αγανακτισμένοι με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Όχι βέβαια, έπρεπε να απαντήσει, αλλά είναι δειλή. Σε σχέση με το ζήτημα του ονόματος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, πράγματι αύριο ο κύριος Νίμιτς, όπως σας είπα, θα συναντηθεί με τους δύο διαπραγματευτές. Οι θέσεις του είναι γνωστές, οι θέσεις μας είναι γνωστές. Ποιες είναι οι θέσεις της χώρας? Τις επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά. Οι θέσεις της χώρας έχουν διαμορφωθεί με επίσημη απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής το 2008, πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του Βουκουρεστίου του ΝΑΤΟ. Υπήρξε ανταπόκριση
των περισσότερων πολιτικών κομμάτων της εποχής εκείνης και άρα υπάρχει ευρυτά τη συνένεση, είχαν συμφωνήσει όλα τα κόμματα εκείνης της Βουλής πλην του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, πλην του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, πλην του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο. Καλησπέριζω αμέσως τον πρέσβη, τον κύριο Γιώργο Γεωργίου. Κύριε πρέσβη, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Θα ξεκινήσω γρήγορα με την πρώτη ερώτηση. Εάν τελικά έχουμε κάποια αποτελέσματα και ποια από την επίσκεψη Νταβούτογλου στην Ελλάδα. Διότι εκείνη την περίοδο τρέχαμε με τον Ρωμανό, με τις πορείες, με αυτά. Η επίσκεψη Νταβούτογλου πέρασε, νομίζω, πολύ έτσι στα μουγκά. Κοιτάξτε, καταρχήν ήταν μια πολύ ανώμαλη περίοδος εδώ μέσα και επομένως ναι. δεν εξετάστησαν πολύ. Δεν διαβάσαμε, δηλαδή, δεν διαβάσαμε την ιστορία της επισκέψους. Ο Νταβούτογλου ήρθε εδώ στην Ελλάδα μετά από όσα προβλήματα έχει στην Τουρκία, διότι κακώς νομίζουμε ότι θεωρούμε ότι, δηλαδή, ότι η πανίσχυρη Τουρκία μας έστειλε τον πρωθυπουργό του εδώ για να μας διατάξει. Ο Νταβούτογλου ήρθε υπομορφήν ιατρού αναισθησιολόγου να πει ότι θα τα τακτοποιήσουμε, θα βρεθεί ο τρόπος να μονοήσουμε και επιτέλους να παρακαλεί, το βλέπετε ότι παρακαλεί. Αυτά τα άλλα τα οποία διακινούνται με σκοπίμως ίσως δεν έχουν καμία σημασία. Κοιτάξτε, για να καταλάβουμε τι σημαίνει τι συμβαίνει με τον Νταβούτογλου. Η Τουρκία από τα μέσα του 19ου αιώνα και εντεύθεν έχει αρχίσει πλέον να καταγράφει την κατάρρευσή της. Καταγράφεται η κατάρρευση της Τουρκίας από τα μέσα του 19ου αιώνα. Μετά τον Ιταλο-Τουρκικό πόλεμο και τη συνθήκη της του ΟΣΥ, εκεί πλέον έχουμε μία συγκεκριμενοποίηση της καταρρεύσεως. Η Τουρκία αποχωρεί πλέον και από τις αφρικανικές κτήσεις, μαζεύεται εκεί και έρχεται τώρα η συνθήκη μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο των Παρισίων, που στέλνει την Τουρκία μαζί με το Χαλιφάτο στα υψίπεδα της Ανατολής. Από το 19 και μετά, δηλαδή, πάβει να υπάρχει κατ' ουσίαν η Τουρκία. Αυτό, βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει κάποιος να το φορτωθεί. Πρέπει κάποιος, όλες αυτές τις συνεχείς αποτυχίες της Τουρκίας, πρέπει κάποιος να τις στέλνους υιοθετήσει, να πει ότι αυτή η αποτυχία ήταν αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, ήταν αποτυχία των κυβερνήσεων της Τουρκίας και ούτως. Δεν το κάνουνε. Και οι Έλληνες, πάρα πολύ συχνά ακούω ότι η μεγάλη διπλωματία της Τουρκίας, οι Τούρκοι είναι σπουδαίοι διπλωμάτες, οι Τούρκοι έχουν μεγάλη... Εάν οι Έλληνες είχαν κάνει αυτά τα οποία διέπραξαν οι Τούρκοι διπλωμάτες από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, θα τους είχαν κρεμάσει, όλους θα μας είχαν κρεμάσει στο Σύνταγμα. Δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη. Εμείς... Έχουν κάνει οι κυβερνήτες μεγαλύτερα εγκλήματα που θα δικαιολογεί το να κρεμαστούν στο Σύνταγμα και όπως είδατε τιμώνται με τη ρίση οι πρωθυπουργοί πάνε σπίτι του. Κοιτάξτε, τώρα εδώ δεν είμαστε τηλεδικαστήριων για να πούμε. Γι' αυτό σας το λέω. Αλλά μας είχαν από, κρεμάσει, τα αποτελέσματα, κύριε Καλούδη. Ναι. Η Ελλάς από το 1832 που τελικά ήταν η τελική συνθήκη που ορίστηκε ότι το βασίλειο της Ελλάδος και τα λοιπά ανεξάρτητον και εδώ. Έκτοτε κάθε γενεά προσέθεσε κάτι σε αυτή την πατρίδα. Κάθε γενεά. Δηλαδή ξεκινήσαμε με αυτό το μικρό κομμάτι της Ελλάδος το οποίο απελευθερώθηκε, μετά πήραμε σιγά σιγά τα Ιόνια, γίνανε οι αγώνες του 12-13, το 47 πήραμε την Πελοπόννησο. Σκεφτείτε και συγκρίνετε αυτή την πορεία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής με την πορεία της τουρκικής πολιτικής, η οποία όλες τις κτήσεις στην Ευρώπη τις εγκατέλειψε, τις κτήσεις στα Βαλκάνια τις εγκατέλειψε, τις κτήσεις στην Αφρική την εγκατέλειψε. Η Τουρκία ήταν μια χώρα η οποία έβγαινε σε δύο ωκεανούς, τον Ινδικό αφενός και στον Ατλαντικό αφετέρου. Και έχει μεγάλη διπλωματία, λέει η Τουρκία. Είναι να γελάει κανένας, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω πόσο εύκολα μπορεί να βγάζουν έτσι, τέτοια συμπεράσματα οι Έλληνες, μιλώντας για τους Τούρκους. Λοιπόν, ο κύριος Νταβούτογλου τώρα,
ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει τα δικά του προβλήματα. Η Τουρκία έχει, προβλήματα με όλες τις χώρες με τις οποίες συνορεύει. Με όλες τις χώρες που συνορεύει. Και βεβαίως ήρθε εδώ για να κάνει αυτό που λένε οι εργάτες ή οι τεχνίτες με ρεμέτια. Μήπως καταφέρει και δημιουργήσει συνθήκες που να τις επιτρέπουν, να επιτρέπουν στην Τουρκία δηλαδή, να μετέχει στην εκμετάλλευση των όποιων κοιτασμάτων ορυκτών καυσίμων. Αυτό ήρθε να κάνει. Ήρθε ένας ενδεής άνθρωπος εδώ στην πραγματικότητα. Εγώ πράγματι τον είδα και λέω, τι ήρθε τώρα να κάνει, να παρακαλέσει. Λέει, ότι κοιτάξτε να τα βρούμε, διότι και αυτές οι επιδείξεις, τι κουβέντες είναι αυτές. Ότι η Τουρκία θα έχει τον τελευταίο λόγο, οι Τουρκοκύπροι θα έχουν τον τελευταίο λόγο σε ό,τι αφορά τον διάλογο για την εκμετάλλευση των ορυκτών καυσίμων που βρίσκονται στην περιοχή της Μεσογείου. Θα έχει στην πραγματικότητα τον τελευταίο λόγο. Δηλαδή δεν είναι αυτή που θα κλείσει τη συζήτηση, αλλά είναι η τελευταία που θα μπορεί να μιλήσει. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εγώ νομίζω ότι οι Έλληνες πρέπει επιτέλους να καταλάβουν ότι αυτή η χώρα η οποία πάσχει από μεγαλομανία και δυστυχώς επιλέγει θύματα της αρρώστιας αυτής ως ηγέτας της. Νομίζω ότι πρέπει να το δει έτσι και έχω την εντύπωση ότι αυτά τα κόμματα τα οποία σήμερα βλέπω να γονατίζουν, έρχεται ο κύριος Νταβούτογλου, έφτασε ο κύριος Νταβούτογλου. Να κάνει τι δηλαδή ο κύριος Νταβούτογλου? Τον είδατε, όπως ήρθε έφυγε και κανένας δεν πήρε και είδηση τι έγινε. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την επίσκεψη Νταβούτογλου, η οποία δεν καταγράφει όπως σας είπα αποτελέσματα, είναι μικροενοχλήσεις τώρα κάνει για να δείξει ότι είμαι εδώ και να δημιουργήσει προϋποθέσεις να νομιμοποιηθεί η παρουσία της. Ιδιαίτερα θα έλεγα στο Αιγαίο, αλλά ιδιαίτερα και στην Μεσόγειο. Πώς θα μπει στο παιχνίδι δηλαδή της συνεκμεταλλεύσεως εάν δεν πείσει με τους τρόπους που διαλέγει εκεί και οι οποίοι κατακρίνονται και από την διεθνή κοινότητα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Βάλαν τώρα εκεί ένα σαπιοκάραβο εκεί και το έχουν και κάθεται αγκυροβολημένο μέσα στην, νομίζω ότι είναι στο οικόπεδο 9. Και το τραβάνε πιο εδώ για να μην ενοχλεί τους Ισραηλινούς. Το παίζουν μεταξύ του 3 και 9 για να μην ενοχλεί τους Ισραηλινούς. Και γίνει και κανένα κακό, το οποίο τότε βεβαίως θα βλέπαμε πώς θα αντέδρα η Τουρκία. Αυτά για την Τουρκία. Άρα, δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολούμαστε με τον γείτονα? Εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτό που πρέπει να ασχοληθούμε είναι η αποτρεπτική μας δύναμη. Αυτό πρέπει να κοιτάζουμε. Δυστυχώς, εκεί δεν έχουμε ασχοληθεί. Δυστυχώς, η αποτρεπτική μας δύναμη, όπως και να το κάνουμε, έχει αφαιθεί πλέον στην τύχη της και βλέπω ότι έχουν φτάσει ακόμα και να λένε ότι δεν βαριέστε, δεν χρειάζεται τώρα να έχουμε δαπάνες για τις ένοπλες δυνάμεις, θα το ρισκάρουμε, δεν πρόκειται να μας πειράξει κανένας, ενώ ξέρουμε ότι είμαστε στο κέντρο και απειλούμεθα από όλους τους γείτονές μας, οι οποίοι τυχαίως, μοιραίως ή αν θέλετε σκοπίμως είναι αναθεωρητικά κράτη, όλοι τους. Δεν υπάρχει κανένας από τους γείτονες που να μην έχει απαιτήσεις έναντι της Ελλάδος. Επομένως, εμείς για να κάνουμε διπλωματία... Συμπτωματικά τροφοδοτούνται από την Τουρκία, αλλά εσείς λέτε να μην δεν πρέπει να μας προκαλεί κάτι. Ναι. Αυτό καταλάβατε εσείς? Ναι, δεν κατάλαβα καλά. Σας είπα ότι είναι ένα θεωρητικά κράτη τα οποία έχουν απαιτήσεις. Έχουν απαιτήσεις και τροφοδοτούνται από την Τουρκία. Διεκδικούν. Στην Αλβανία, που ξαφνικά η Αλβανία θέτει θέμα ΑΟΣ και πού θα κάνουμε έρευνες, να βλοχεί τουρκικό στόλο. Στα Σκόπια, τουρκικός. Έχει δύο μονάδες στο Δειράχιο. Στο Δειράχιο, μάλιστα. Έχει δύο μονάδες, δύο ναι. Ναυτικές μονάδες στο Δειράχιο, οι οποίες βέβαια δείχνουν ότι η Τουρκία είναι εκεί δίκην μπροστά του. Έχει βάλει πόδι στην Αλβανία. Προσέξτε, ναι. Η Τουρκία κάνει αυτές τις κινήσεις. Σας λέω, πρόκειται περί αθλειοτήτων της διεθνούς σκηνής. Η Τουρκία κάνει αυτές τις κινήσεις για να μπορέσει να δικαιολογήσει των τίτλων των οποίων επιδιώκει ως... Το χωροφύλακα. Όχι, ως σταθεροποιητού, δηλαδή σταθεροποιητική δύναμη στα Βαλκάνια. Πώς να την κάνει τη σταθεροποιητική δύναμη μόνο το τρίγωνο εκεί της Αδριανουπόλεως? Δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν να βάλει ένα πόδι λίγο εκεί στα Σκόπια, ένα πόδι πιο πέρα στην Αλβανία. Ξέρουμε τα προβλήματα τα οποία έχουν οι Βούλγαροι με τους Τούρκους εκεί, ώστε να δικαιολογεί ότι αύριο
παίζει κάποιο ρόλο στα βαλκανικά πράγματα. Αλλιώς τι σταθεροποιητική δύναμη θα ήταν. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν οι Έλληνες είναι να μην τρομάζουν. Αυτό εννοώ εγώ με την παρουσία της Τουρκίας. Δεν είναι τώρα δύναμη τέτοια η οποία μπορεί να απειλήσει. Τα νότα της Τουρκίας αυτή τη στιγμή βρίσκονται, πρέπει να σας πω, υπό ζωφεράν απειλή. Τα νότα της Τουρκίας. Και ξέρετε τι εννοώ. Ναι, βεβαίως. Έτσι, όλη η ενδοχώρα η οποία αφορά εκεί και τις, αυτό λέτε, τις κουρδικές συσπυρώσεις, απειλείται, δεν το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνω, απλώς. Ο τουρκικός πληθυσμός, ο ακρεφνής τουρκικός πληθυσμός δεν είναι περισσότερο από 24% στην Τουρκία. Ναι, Σελτζούκι και Οσμανλίδες. Αυτοί είναι. Όλοι οι άλλοι είναι Άραβες, είναι Έλληνες, είναι Αρμένοι, είναι ό,τι θέλετε. Πάντως δεν είναι Τούρκοι. Και είναι και οι Κούρδοι. Λοιπόν, αυτοί τώρα προσπαθούν. Οι Κούρδοι είναι μια ξεχωριστή αυτή με πολλών εκατομμυρίων. Εκεί, αφήστε το αυτό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η αγωνία τους είναι μήπως διαραγεί αυτό το οποίο αποκαλούν ενότητα του τουρκικού έθνους. Καταλάβατε. Είναι σοβαρό. Αυτό πρέπει να έχουν υπόψη. Και γι' αυτό επιλέγουν να στηρίξουν τους τζιχαντιστές. Τι εννοείτε. Γι' αυτό επιλέγουν, γιατί μέχρι στιγμής η Τουρκία μάλλον δείχνει επιλεκτική συμπάθεια προς τους τζιχαντιστές και όχι προς τους... Καλά, είχε και συμφέροντα. Με τους τζιχαντιστές συνεργάστησαν πρώτα απ' όλα. Ξεκίνησαν διότι οι τζιχαντιστές πολεμούσαν εναντίον των Κούρδων. Ναι. Αυτό ήταν το ζήτημα που εξυπηρετούσε την Τουρκία. Ναι. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, διότι αγόρασε πετρέλαιο από τους τζιχαντιστές από την περιοχή της Μοσούλης. Πετρέλαιο το οποίο δημιούργησε και αυτήν την πτώση των τιμών, διότι πουλούσαν σποτ στο διεθνές εμπόριο. Μάλιστα. Αυτά είναι τώρα. Και αυτή λοιπόν μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι δονείται από τις απειλές εις τα νότα της, έρχεται στην Εσπερία, στη Δύση δηλαδή, και προσπαθεί εκεί μήπως δείξει ότι ενεργεί ως δύναμης. Τι δύναμης. Ήρθε εκεί, μας είπε ό,τι μας είπε, μας παρακάλεσε να είμαστε και εμείς αυτό για να λάβει και αυτός μέρος. Κοιτάξτε, υπάρχει και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, να το ξέρουν και οι διεθνείς κοινότητες. Οι Τούρκοι παραπονούνται ότι είναι ένα ολόκληρο κράτος το οποίο έχει παράλληλα και στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο και στη Μαύρη Θάλασσα. Και εντούτοις δεν έχει διεξόδους παρά μόνο στη Μαύρη Θάλασσα. Κατά τα άλλα είναι αποκεκλεισμένοι από ελληνικά νήσους και αυτό βεβαίως το θεωρούν ότι είναι μεγάλη γεωγραφική αδικία ή αν θέλετε, ξέρω εγώ, ότι θα... Έχει συζητηθεί πάντως αυτό και ναι, διπλωματικά και υπάρχουν φορά. Και, υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι το λένε. Λοιπόν, δεν φταίμε εμείς, δεν φτάνε τα διάφορα κράτη και πάντως δεν φταίει η Ελλάς. Εάν η Τουρκία βρέθηκε διαρκώς στην ιστορία της, τουλάχιστον στην πρόσφατη, σε λάθος στρατόπεδο, έχασε πολέμους. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως ξέρετε, ήδη δηλαδή είχε αρχίσει η απόσυρση των τουρκικών δυνάμεων και από τη Βαλκανική, και το 2013 εμείς πήραμε τα νησιά. Πήγε με τις κεντρικές αυτοκρατορίες. Έχασε τον πόλεμο. Τι θα ήθελε δηλαδή, να χάσει τον πόλεμο και να έχει και κέρδη. Ενίσχυοι που περιήλθαν στην Ελλάδα, περιήλθαν διότι η Ελλάδα ήταν στο αποδό στρατόπεδο. Πάμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε ένα πόδι τέλος πάντων εκεί μετά την περιπέτεια της Τριπολίκηδος στην Δωδεκάνησο. Πήγε πάλι σε λάθος στρατόπεδο. Χάνει και τη Δωδεκάνησο. Τώρα τι παραπονείται δηλαδή. Εάν η σπουδαία διπλωματία της Τουρκίας και οι σπουδαίοι αυτοί οι ηγέτες του γλυκού νερού τη φέρνουν συνέχεια σε στρατόπεδα αντίθετα, τι περιμένει δηλαδή. Και ένα χάνει τον πόλεμο και ένα κερδίζει η εδάφη. Μάλιστα. Είπα στην αρχή ότι την ώρα της επίσκεψης Νταβούτογλου στην Ελλάδα εμείς ήμασταν απασχολημένοι με άλλα πράγματα. Είχαμε τους εμπρισμούς στα λεωφορεία, τον εμπρισμό έναν είχαμε, σήμερα είχαμε και ένα δεύτερο πάλι εμπρισμό σε λεωφορείο και... Άκουσα στις 5 η ώρα το εκεί, πρωί. Ναι, ναι, ναι. Εκεί στράφηκε η προσοχή μας, νομίζω δίκαια κύριε Πρέσβη. Στράφηκε η προσοχή σε αυτά τα παιδιά τώρα, ο λαϊκός αγωνιστής σκέφτεται τι ώρα θα τη βάλω την μπόμπα στο λεωφορείο. Θα τη βάλω την ώρα που είναι οι κεφαλαιοκράτες, οι καπιταλιστές να πούμε. Γιατί ο Νάσης και ο Νιάρχος και ο Μποδοσάκηδες και αυτοί στις 5 ώρα το πρωί παίρνουν το λεωφορείο για να πάνε στη δουλειά. Τώρα οι άλλοι, οι κακόμεροι που ασχολούνται με τα σκουπίδια
και οι καθαρίστριες και αυτοί πάνε 10-11. Λοιπόν, πήγανε πρωί-πρωί για να χτυπήσουν το κεφάλαιο στο λεωφορείο, έτσι. Για καταλάβατε το δράμα της Ελλάδος. Καταλάβατε. Αυτό πράγματι σχολιάστηκε, κύριε Πρεσβή. Έχετε δει. Α, σχολιάστηκε. Πάλι καλά. Σχολιάστηκε πάλι καλά. Σε αυτό το μοτίβο που τρέμουν, λέτε. Τρέμουν οι κεφαλαιοκράτες τώρα. Σου πάμε πρωί-πρωί και έχουμε τους λαϊκούς αγωνιστάς εκεί πέρα και σκάψουν. Τι βλέπετε, ποιες είναι οι εξελίξεις, κύριε Πρεσβή? Πρέπει να τελειώσω, το ξέρω. Παρακαλώ. Οι εξελίξεις, ποιες βλέπετε ότι είναι οι απότερες, οι άμεσες? Κοιτάξτε, στη διπλωματία η ανάγνωση των ακτινογραφιών δίνει, αν θέλετε, γνώμες. Μάλιστα. Λοιπόν, η σημερινή ανάγνωση φέρνει ότι ήταν, ίσως δεν ήταν ακριβώς η πιο κατάλληλη επιλογή πρώτα του κ. Δήμα. Εγώ έχω μεγάλη εκτίμηση εις τον Άνδρα. Συνέπεσε να είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο όταν εκείνος ήταν επίτροπος και είχε δείξει. Και ξέρω ότι άξιζε πολύ καλύτερα στοίχηση. Τώρα το κάνανε, το βάλανε εκεί. Τώρα το θυματοποίησαν δηλαδή τον άνθρωπο. Τον θυματοποίησαν, γιατί ξέρετε για ποιο λόγο. Επειδή η γενική γνώμη φαίνεται ότι είναι ότι δεν θα ψηφίσουν, δεν θα συγκεντρωθεί το αριθμός του 180. Αντιλαμβάνεστε ότι και αυτοί οι ολίγοι οι οποίοι επρόκειτο να ψηφίσουν υπέρ του κυρίου Δήμα ώστε να πάρει το αξίωμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, και αυτοί φαντάζομαι... Θα δείξει. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη εσείς κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα και πάνω απ' όλα ευχαριστούμε εσάς βεβαίως και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα.